Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Word of God, καλησπέρα σας. Είμαστε και πάλι μαζί σας στη ζωντανή εκπομπή «Επί το Λόγο Σου» μέσα από τα στούντιο του Word of God. Έχουμε την ευχάριστη αυτή θέση να στεκόμαστε ενώπιον σε εσά και βέβαια ενώπιον του Θεού πρώτα, για να μιλήσουμε μέσα από τα Λόγια του Θεού, για να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, για να στείλουμε την καλή μαρτυρία σε όλη την οικουμένη, σε όλα τα πέρατα της γης ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για αυτό το έργο το οποίο έχει επιτρέψει και επιτελούμε με πολύ μεγάλο φόβο στην καρδιά μας γιατί ξέρουμε ότι διαχειριζόμαστε όχι δικά μας και τις δικές μας με δικές μας ικανότητες αλλά διαχειριζόμαστε το Πνεύμα το Άγιο δια του οποίου θέλουμε πραγματικά ο Λόγος του Θεού να έρχεται στις ακοές σας και να γίνεται ευλογία μέσα σας ευχαριστούμε τον Θεό όπως και κάθε εκπομπή ζωντανά μέσα από το ε, κανάλι του Word of God έχουμε επιλέξει και σήμερα ένα κομμάτι από το Λόγο του Θεού, μια περικοπή μέσα από το Λόγο του Θεού έτσι ώστε να διαβάζουμε και να οικοδομηθούμε πάνω σε αυτό το θεμέλιο, το θεμέλιο που λέγεται Ιησούς Χριστός, το θεμέλιο που λέγεται Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, το θεμέλιο αυτό στο οποίο όποιος οικοδομήσει πάνω ένα είναι βέβαιο δεν θα καταστραφεί, δεν θα πέσει και αν έρθουν οι ποταμοί, και αν έρθουν οι άνεμοι, και αν έρθουν οι βροχέ. Ο οίκο ο οποίο οικοδομείται πάνω σε αυτό τον βράχο, σε αυτό το καλό θεμέλιο, μένει στον αιώνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο. Βεβαίω έχετε τη δυνατότητα, αυτή την ώρα, μια και η εκπομπή μα είναι ζωντανή, να αποστείλετε τα τυχόν προσευχή η οποία θέλετε να γίνει γιατί στο τέλος της εκπομπής κάνουμε πάντα μια προσευχή έτσι ώστε και ο Λόγος του Θεού να βρίσκει απήχηση αλλά και οι ενέργειες του Πνεύματος του Θεού να γίνονται και να ενεργούνται ανάμεσά μας. Έτσι λοιπόν αν θέλετε με το τηλέφωνο της εκπομπής ή μέσα από τα email αυτή την ώρα να έχουμε μια αφίδρομη σχέση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Αποστείλετε τα μηνύματά σας, τα αιτήματά σας για προσευχή ή και την ευχαριστία σα για τυχόν το κάτι το οποίο ο Θεό έχει κάνει μέσα στη ζωή σα και θέλετε να γίνει μαρτυρία, ευλογημένο το όνομα του κυρίου. Έχουμε επιλέξει λοιπόν μέσα από το Λόγο του Θεού και από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, σήμερα να διαβάσουμε από το Δέλτα Κεφάλαιο και από το 28 εδάφιο από τι γραφέ του Νεόμφη του Βάμβα. Καταλουκά Ευαγγέλιο, Δέλτα Κεφάλαιο και 28 εδάφιο. Και εμπλίστησαν πάντε στη εν τη συναγωγή, ακούγοντα ταύτα. Και σηκωθέντε εξέβαλαν αυτόν έξω τη πόλη και έφεραν αυτόν έω τη οφρύο του όρου, επί του οποίου η πόλη αυτών ήταν οικοδομημένη, για να καταγκρεμνήσουν σε αυτόν. Αυτό όμω περάσα διαμέσου, αυτόν επορεύωτο. Και κατέβηκα περναούν πόλη τη Γαλιλαία και δίδασκε αυτού εν της, της Σάβαση. Και ξεπλήττοντο δια τη διδαχή αυτού, διότι ο λόγο αυτού ήταν το μεταεξουσίας και εν τη συναγωγή τον άνθρωπος έχουν πνεύμα δαιμονίου, ακάθαρτου και ανέκραξε με τα φωνής μεγάλης λέγον «Φεύ, τι είναι μεταξύ ημών και σου ή Ιησού να ζωρινέ, ήρθες για να απολέσεις ημάς. σε γνωρίζω τι είσαι, ο, Άγιος του Θεού» και επιτίμησε αυτόν ο Ιησούς λέγον «Σιώπα και έξελθε εξ αυτού» και το δαιμόνιον έριξε αυτόν εις το μέσον και εξήλθε από αυτού χωρίς να βλάψει αυτόν παντελώ και ξεπλάγησαν πάντε εσείς και, και συνελάλουν προς αλλήλους λέγοντες τι είναι ο λόγο ούτως ότι με τα εξουσίας και δυνάμεως προστάζει τα κάθετα πνεύματα και εξέρχονται και διαδίδεται η φήμη περί αυτού εις πάντα τόπο και περιχώρου, της περιχώρου. Σηκωθεί δε εκ της συναγωγής εις στην οικία του Σίμωνος. Η πεθεράδε του Σίμωνος εκρατεί το υποπηρετού μεγάλου και παρεκάλεσαν αυτόν περί αυτής και σταθεί επάνω αυτής επιτίμησε τον πυρετό και να αυτήν και παρευθείς σηκωθήσα υπηρήτη αυτούς. Ενώ δε έβει ο ήλιος, πάντες όσοι είχαν ασθενούντας υπό διαφόρων όσων έφεραν αυτούς προς αυτόν, εκείνος δε επιθέσας δασχήρας εις το ένα έκαστο αυτόν εθεράπευσε αυτούς. Εξήρχονται δε και δαιμόνια από πολλών, κράζοντα και λέγοντα ότι εσύ ο Χριστός, ο γιο του Θεού και επιτίμων αυτών αυτά, διότι δεν άφηνε να λαλώσει επειδή εγνώριζαν αυτόν ότι είναι ο Χριστός. Και όταν έγινε η μέρα, εξελθώνει πήγε σε έρημο τόπο και όχλοι εζήτουν αυτόν και ήλθουν ω αυτού και κράτουν αυτόν για να μην αναχωρήσει από αυτόν. Ο Δε είπε προς αυτούς ότι και στα και στας άλλας πρέπει να ευαγγελίσω τη βασιλεία του Θεού επειδή εις τούτο είμαι απεσταλμένος και εκήρυτον εν τις συναγωγές της Γαλιλαίας ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Η Βασιλεία των Ουρανών, ευχαριστούμε τον Κύριο, ήρθε στα αυτιά τους. Το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών έφτασε στις ακοές των ανθρώπων και κατέβηκε στις καρδιές των ανθρώπων. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, είναι η ώρα που κηρύτεται τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι η ώρα που αποκαλύπτει ο αιώνιος Θεός τη δόξα Του είναι η ώρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που θα αποκαλυφτεί σε κάθε καρδιά, σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ψυχή, ότι ο Θεός είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στους αιώνε. ότι ο Θεός δεν άλλαξε, ότι το πρόσωπό Του είναι το ίδιο, η βουλή Του, η αυτή, το θέλημά Του, αυτό το ίδιο. Πάντες οι άνθρωποι να σωθούσει, να σωθώσει και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Πόσο πραγματικά μακάρι πρέπει να αισθανόμαστε αυτό τον έσχατο καιρό. Πόσο πραγματικά πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτό υπεύθυνοι όταν το κήρυγμα της Βασιλείας των Ουρανών έρχεται μπροστά μας. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί η Βασιλεία των Ουρανών, τα λόγια του Θεού δεν έρχονται μόνο χωρίς να ενεργείται μέσα στον άνθρωπο η δύναμη και η εξουσία του λόγου του, αλλά αντιθέτω, τα λόγια του Θεού έρχονται και ενεργούν ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος ο αληθινός, ο λόγος ο οποίος πραγματικά εξέλθε, εξέρχεται εκ του ουρανού με εξουσία και δύναμη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι η ώρα που ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, κηρύττει τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί εις αυτό είναι απεσταλμένος, ευαγγελίζει τη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί εις αυτό αποστάλθηκε, αλλά και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μαρτυρείται η δύναμη και η εξουσία και η αλήθεια του Λόγου Του. Πώς? Όταν ενεργείται η δύναμη του Θεού πάνω στα θνητά σώματα των ανθρώπων οι οποίοι τον ακολουθούν, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τον ευχαριστούμε πάνω απ' όλα γιατί ο Λόγος του Θεού και σήμερα ενεργείται. Τον ευχαριστούμε πάνω απ' όλα γιατί δεν σταμάτησε αλλά ο αυτός Λόγος με την αυτή εξουσία Έρχεται και σήμερα στα αυτιά μα. Με κάθε μέσο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Έτσι ώστε να εκπληρωθεί η βασιλεία των ουρανών μέσα μα και να δούμε τα αγαθά αποτελέσματα του κηρύγματο αυτού μέσα στη ζωή μα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Γι' αυτό και αυτό το χρόνο. Ευχαριστούμε τον κύριο. Σε αυτή την περίοδο την οποία επιτρέπει ο Θεό και ζούμε. Βλέπουμε σε όλα τα μήκη και πλάτη τη γη. Ο αυτό λόγο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το Ευαγγέλιο του Ισού Χριστού να ενεργείται εν δυνάμει. Άνθρωποι να αναγεννιούνται, άνθρωποι να θεραπεύονται, άνθρωποι να φεύγουν από την κατακυριαρχία του διαβόλου και από την εξουσία του, του σκότους και να έρχονται στο φως. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, είμαστε μακάρι πραγματικά, γιατί αυτή είναι η εποχή την οποία θα δούμε, ευχαριστούμε τον Κύριο, τη δύναμη του Θεού να ενεργείται ανάμεσά μας. σε εμά οι οποίοι πιστεύουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και στο αιώνα. Ο Κύριος μας έχει σταθεί ενώπιον των ε, Ιουδαίων, έχει σηκωθεί και έχει κηρύξει δια πνεύματος Αγίου ότι πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ, δια τούτο με απέστειλε, με έχρισε, δια να ευαγγελίζω λέει τους φτωχού για να γιατρέψω τους εντρεωμένους στην καρδία, για να κηρύξω προς τους εχμαλών τους ελευθερία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και κλείσα στο βιβλίο, και στον υπορέτη και κάθισε και είπε: Ότι σήμερα εκπληρώθη η γραφή αυτή στα ότα ημών. Και από τότε η Βασιλεία των Ουρανών ευαγγελίζεται. Η Βασιλεία των Ουρανών κηρύτεται, Η Βασιλεία των Ουρανών έρχεται να συναντήσει το θνητό άνθρωπο και να του συστήσει και να του συστηθεί πραγματικά ότι υπάρχει αιώνια ζωή ότι υπάρχει η βασιλεία των ουρανών, η ετοιμασμένη προκαταβολή κόσμου για όλου όσου αγαπάνε και θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν. Ευχαριστούμε τον κύριο. Βεβαίω δεν τον αποδεχτούν όλοι. Και είναι αλήθεια αυτό. Στο όνομα του Ιησού Χριστού πάρα πολλοί φρύτουνε. Έρχονται σε αντιπαράθεση. Έρχεται να αμφισβητήσουν τη δύναμη και του εξουσία αυτού. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός τους ονείδησε για την απιστία τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ονείδησε για την απιστία τους. Και αυτοί θέλοντας να φανούνε ότι έχουν την αλήθεια και τη γνώση, θέλησαν να τον κατακρεμνήσουν. Γιατί είχαν και ισχυριζόντουσαν ότι η πατέρα τους είχαν τον Αβραάμ. Πιστεύαν ότι γνωρίζανε την αλήθεια αλλά η αλήθεια ήρθε και φανερώθηκε εν σωματική μορφή μπροστά του και δεν την αποδεχτήκανε. Ήρθε ο ίδιο ο Ισού Χριστό, ο ιό του Θεού, το ζώντο και δεν τον δεχτήκανε. Και το ερώτημα το οποίο σήμερα βγαίνει μέσα από αυτό, εσύ δέχεσαι τον Ιησού Χριστό. Έχει αποδεχτεί μέσα στη ζωή σου ότι ο Ισού Χριστό είναι ο κύριο. Είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο κεχρισμένος, δια του οποίου όποιος επικαλεστεί το όνομα αυτού θα σωθεί. Το έχεις κάνει σήμερα. Το έχεις πιστέψει ότι αυτός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις πάντας όσους τον εξητούν με όλη την καρδιά τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. εάν όχι δού καιρό ευπρόζεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι η ώρα την οποία πρέπει να σταθούμε μαζί ενώπιον του Θεού και να πούμε Κύριε η αμάρτησα, Κύριε ολιγοπίστησα, Κύριε απίστησα. Όμως τώρα γνωρίζω πραγματικά ότι εσύ είσαι ο αυτός ο οποίος μπορεί να ενεργήσεις εν δυνάμει με ένα σου λόγο. Και αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, ένας λόγος του Θεού είναι αρκετός για να αλλάξει την πορεία του ανθρώπου. Ένας λόγος του Πνεύματος του Αγίου είναι ικανός, ευχαριστούμε τον Θεό, να δώσει ζωή και αυτή η εναυθονία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να κάνει την έρημο παιδιάδα Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να φύγει το σκοτάδι από τη ζωή μας. Να έρθει το φως. Να φύγει η θλίψη, η απογοήτευση και να έρθει η χαρά. Η χαρά του πνεύματος και η ειρήνη του Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πόσο πραγματικά εκστατικό μένω όταν διαβάζω το πόσο Κύριος ενεργούσε ανάμεσα στο λαό. Και όμως αυτή αντί να πέσουν στα πόδια του και να τον παρακαλέσουν για τη σωτηρία των ψυχών τους, σχεδιάζουν τον τρόπο που θα τον καταγκριμνήσουν, θα τον διώξουν, δεν τον θέλουν τον Χριστό. Και βλέπουμε και στις μέρες μας ανθρώπους οι οποίοι δεν τον θέλουν τον Χριστό και βαίνουν εναντίον τους. Αλλά είναι σκληρό να χτυπάς πάνω στα καρφιά, είναι σκληρό να διώκεις την αλήθεια, είναι σκληρό να αντιτάσσεσαι πάνω στον αψευδή και αληθινό Λόγο του Θεού ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος το έργο του θα το κάνει δεν θα σταματήσει το έργο του θα συνεχιστεί. ανά τους αιώνες εφάνηκε ότι το έργο του Θεού θα σταματήσει θα, στα, θα, θα αποκοπεί όμως η πρόνοια και η αγάπη του Θεού έφερε πραγματικά το έργο του Θεού μέχρι τις μέρες μας Έφερε το σχέδιο του Θεού μέχρι τις μέρες μας. Έτσι ώστε και εμείς να μπορούμε να ευαγγελίζουμε το όνομα του Ιησού Χριστού, τη Βασιλεία των Ουρανών και να λέμε τα καλά νέα προς όλους. Ότι ο Χριστός μπορεί και δύναται με ένα λόγο να φέρει τελεία θεραπεία, τελεία υγεία, τελεία έκβαση, νέα ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου και μέσα στη συναγωγή τον Ιουδαίον τότε, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατακυριευθεί από τον εχθρό της ψυχής και ο, και ο εχθρός της ψυχής είναι αυτός ο οποίος έρχεται να κατεξουσιάσει τον άνθρωπο, έρχεται να τον οδηγήσει μέσα σε μονοπάτια τα οποία δεν έχουν τελειωμό, δεν έχουν ελευθερία, δεν έχουν έκβαση, είναι αδιέξοδα και φέρνουν τον άνθρωπο σε ταλαιπωρία και σε θάνατο για να τον οδηγήσουν εν τέλει στην αιώνια απώλεια. Κατακυριεύει ο εχθρό τη ψυχή, τι ψυχέ. Γιατί δεν γνωρίζουν την αλήθεια. Γιατί δεν αποδέχονται τον Ιησού Χριστό. Γιατί δεν γνωρίζουν την οδό την οποία φέρνει στην αιώνια ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε αυτή την εξουσία όμως την οποία έχει ο εχθρός της ψυχής πάνω στις ψυχές έρχεται να σταθεί η εξουσία του Πνεύματος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μέσα στη συναγωγή Καθώς ο Κύριος μας Στέκεται Οι δυνάμεις του σκότους Υποντάσσονται Και πανγόνι μας λέει ο Λόγος του Θεού Και επουράνιο Και επίγειο, και καταχθόνιο Και πάσα γλώσσα Θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός Είναι Κύριος Εις δόξα Θεού Πατρός Σήμερα λοιπόν να ομολογήσεις τον Ιησού Χριστό Κύριό σου Ο Κύριός μου και ο Θεός μου ανέκραξε ο Θωμά. Όταν είδε τον κύριο να έρχεται και να τον επισκέπτεται μετά την ανάστασή του. Ευχαριστούμε τον κύριο. Ο κύριο μου και ο Θεό μου είναι αυτό το οποίο πρέπει να αναφωνήσουμε όλοι μα σήμερα. Αναγνωρίζοντα έτσι ενώπιον όλων των δυνάμεων την εξουσία που έχει ο Ιησούς Χριστό πάνω σε εμά. Και το ερώτημα είναι: Ποιο θέλει να έχει εξουσία πάνω σου, Άφησε το πνεύμα το άγιο να οδηγήσει τη ζωή σου. Άσε το πνεύμα το Άγιο να ενεργήσει μέσα στο θνητό σώμα σου. Άσε το σήμερα το πνεύμα το Άγιο να μιλήσει και να έρθει η ίαση και η θεραπεία στο θνητό σου σώμα. Να φύγεις μέσα από την κατάχρηση, την καταδυναστία. Να φύγεις μέσα από τον αλκοολισμό, τα ναρκωτικά. Μέσα από τη μιχία, την πορνεία, την ακαθαρσία. Άσε το πνεύμα το Άγιο να πει λόγο σε σένα σήμερα αλλά και εσύ ανέκραξε και πες υπέ λόγο Κύριε και σε μένα σήμερα και έρχεται ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να πει προς αυτό το πνεύμα σιώπα και έξελθε εξ αυτού υπάρχει λόγος Θεού σήμερα για σένα ναι υπάρχει λόγος Θεού σήμερα για όλους μας Αρκεί να πιστέψουμε ότι αυτός ο οποίος στέκεται αυτή την ώρα μπροστά μας αυτό ο οποίο πραγματικά λαλεί, δεν είναι άνθρωπο, αλλά είναι ο λόγο του Θεού, ο οποίο έχει εξουσία για να φέρει αγαθά αποτελέσματα μέσα στη ζωή του και στη ζωή μου. Και στη ζωή όλων όσων επικαλεστούν αυτή την ώρα το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Θέλουμε να δούμε τη δόξα του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουμε να δούμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και σε αυτό θα ενμένουμε. Κύριε, αυτή την ώρα να ελευθερώσεις αυτή την ώρα να δώσεις τελεία υγεία και τελεία θεραπεία. Αυτή την ώρα να φύγει πάνω από κάθε άνθρωπο η εξουσία του διαβόλου. Γιατί εσύ μπορείς Κύριε να ελευθερώσεις και να δώσεις θεραπεία, υγεία και τελεία ευλογία και ελευθερία στον άνθρωπο. Όχι και εσύ, μόνο εσύ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μόνο λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήταν αυτός ο οποίος ελευθέρωσε με τον Λόγο τον άνθρωπο αυτό και οι άνθρωποι μείνανε εκστατικοί για την εξουσία, ευχαριστούμε τον Κύριο, την οποία είδανε και την δύναμη που είχε ο Λόγος να προστάζει στα κάθαρτα πνεύματα και αυτά να εξέρχονται και η φήμη αυτού πιανού, του Λόγου του Θεού, εξήλθε λέει, εις πάντα τόπο. Η φήμη του Κυρίου μας, του Λόγου του Θεού, μέλη να εξέλθει εις πάντα τόπο. Σήμερα ο λόγος του Θεού ας βρει γη αγαθή την καρδιά σου. Ας εξέλθει αυτή η φήμη και ας αποδεχτεί τη φήμη αυτή η καρδιά σου σήμερα. Και πες Κύριε και σε μένα ναι. Κύριε και εγώ θέλω. Να αφήσουμε αγαπητοί μας φίλοι και φίλες το Πνεύμα το Άγιο να εργαστεί την καρδιά μας για να λάβουμε δύναμη και ζωή από αυτόν ο οποίος είναι η ζωή, είναι η δύναμη. Διότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι η δύναμη προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Όχι έχει δύναμη, είναι η δύναμη ο Λόγος του Θεού. Πίστεψε σήμερα λοιπόν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και αποδέξου το Λόγο του Θεού ως Λόγος Θεού καθώς είναι. Και ιδέ την ενέργεια του πνεύματος του Θεού μέσα στη ζωή σου ευχαριστούμε τον Κύριο και ο Κύριος δεν θα σταματήσει και δεν σταμάτησε έφυγε από τη συναγωγή μπήκε μέσα στην οικία του Πέτρου έβαλε τα χέρια του πάνω στην πεθερά του Πέτρου και τη θεράπευσε και της έδωσε την δυνατότητα να υπηρετεί τον Ιησού Χριστό το έργο του Θεού σήμερα λοιπόν αν βρίσκεσαι σε πτώση Σήμερα λοιπόν να βρίσκεσαι σε αδυναμία και ασθένεια ψυχής σώματο. σώματος. Μάθε ότι σήμερα το χέρι του Κυρίου είναι πάνω σε εσένα για να σε ελευθερώσει, για να μπορείς να συνεχίσεις να υπηρετείς το γεγραμμένο λόγο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν είναι το χέρι του Κυρίου πάνω σε εμά. Ας μην αφήσουμε αυτή την ευκαιρία. Α μην δηλιάσουμε και α μην ολιγοπιστήσουμε πάνω σε αυτό που ο λόγο του Θεού εντέλεται τη σήμερα. Αλλά να απολαύσουμε με όλη τη δύναμη τη ψυχή μα. Πληρούμενη πνεύμα του Αγίου. Αυτό το οποίο έχει να κάνει ο κύριο με εμά μετά από αυτή την ενέργεια την οποία θα κάνει μέσα στη ζωή μα. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και δεν θα σταματήσει εκεί. Διότι ο λαό πάσχει. Ευχαριστούμε τον κύριο. Γιατί οι ασθενεί είναι πολλοί. Και έρχονται και παραθέτουν, τους παραθέτουν στα πόδια του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Όπως ενέργησε μέσα στη συναγωγή. Όπως ενέργησε στο σπίτι του Σίμωνα. Έτσι αρχίζει και ενεργεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο σε όλους όσους έφεραν αυτούς μπροστά στα πόδια του. Και επέθεσε τα σχήρα αυτού εις έκαστον αυτών. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Σήμερα καλούμαστε να πιστέψουμε με όλη μας την καρδιά ότι το χέρι του παντοδυνάμου είναι πάνω μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλούμαστε να πιστέψουμε ότι το χέρι του Θεού είναι πάνω στις κεφαλές μας αυτή την ώρα και μπορούμε να λάμβουμε από Αυτόν γιατί Αυτός έχει την εξουσία να πει λόγο και να γίνει όπως είπε λόγο και έγινε γεννηθεί το φως και το. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γεννηθεί το στερέωμα και το. Σήμερα λοιπόν λέει σε σένα ναι, γεννηθεί το η ελευθερία σου και εγένετο, γεννηθεί το η θεραπεία σου και εγένετο. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί δεν άλλαξε, είναι ο ίδιος. Ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος περπάτησε αλλά και περπατάει και σήμερα επνευματική μορφή ανάμεσά μας και όλους όσους έφεραν εκεί τους θεράπευσε. Δεν είναι τίποτα αδύνατον εις τον Θεό. Άρα δεν είναι και τίποτα αδύνατο και τον πιστεύοντα. Και σήμερα κύριε πιστεύουμε, πιστεύουμε μέσα στην καρδιά μας ότι εσύ μπορείς και δύνασε να ελευθερώσεις από την καταδυναστεία του διαβόλου. Μπορείς και δύνασε, είσαι ο ίδιος εχθές σήμερα και στους αιώνε. να ακουμπήσεις όπως εκείνη την ώρα τα κεφάλια των ανθρώπων οι οποίοι υπέφεραν ολονών τα κεφάλια τα οποία, οι οποίοι ζητούν από σένα αυτή την ώρα να δώσεις τελεία υγεία και τελεία θεραπεία. Να σηκώσει πάνω από τα, τα κρεβάτια του πόνου και να δώσεις κυριέ μας την ευλογία την προσδιορισμένη μόνο για ένα λόγο. Για τη δόξα σου, για τη φήμη του Ευαγγελίου σου, για τη φήμη του, του Λόγου του Θεού, για την εξουσία του Λόγου σου κύριε. Μόνο για αυτό θέλουμε να δούμε να υψώνετε το όνομά σου, καθώς εσύ θα ενεργείς ανάμεσα στους θνητούς ανθρώπους, τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους, τους στοχούς ανθρώπους, τους ασθενείς ανθρώπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό. Α είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Άπαντες λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κύριο, θεραπεύοντο και δαιμόνια εξερχόντουσαν μέσα από τους ανθρώπους και οι δυνάμεις του εχθρού ήταν νικημένε. Ευχαριστούμε τον κύριο. Και οι δυνάμει του εχθρού είναι και μέλη να νικηθούν και σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο κύριο μα, ευχαριστούμε τον κύριο, επιτίμησε όλα αυτά τα πνεύματα τα οποία ανέκραζαν ομολογώντα ότι εσύ είσαι ο Χριστό, ο ιό του Θεού του Ζώντο. Γιατί ο κύριο μα, ο Ιησούς Χριστό, δεν έχει ανάγκη να τον κηρύττουν τα δαιμόνια και τα πνεύματα της απειθία. Γιατί θα τα κηρύξουν όλες οι γλώσσες οι οποίες ευεργετηθήκανε από την ενέργεια την οποία έκανε ο ίδιος ο Θεός στη ζωή τους. Και αν οι άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό, πέτρες θα σηκωθούν και θα κηρύττουν τη βασιλεία των ουρανών. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γι' αυτό είμαστε τεταγμένοι. Εις αυτό είμαστε τεταγμένοι. Να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τη δύναμη της Αναστάσεως να κηρύξουμε Ιησού Χριστόν και αυτόν ανεστημένο, δυνατόν, να ενεργεί πάνω σε κάθε έναν από εμά οι οποίοι πραγματικά τον έχουμε ανάγκη ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ας σε ευχαριστήσουμε αγαπητοί αδελφοί και, και φίλοι τον Κύριο, γιατί αυτός είναι ο οποίος μπορεί και δύνατο να ενεργήσει ανάμεσά μας. Γι' αυτό και οι άνθρωποι τον εκράταγαν. Ενώ αυτός εξήλθε και πήγε σε έρημο τόπο, για να βρεθεί και πάλι στην παρουσία του Πατέρα Θεού. Για να βρεθεί και πάλι σε αυτή την κοινωνία με τον Άγιο Θεό. Ο όχλος τον έψαχνε. Αν είσαι ένας από αυτούς που ψάχνεις σήμερα τον Κύριο, μάθε ότι δεν είναι μακράν από εμάς. Μέσα σε Αυτόν ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Η πρόνοια και η εύνοια του Θεού είναι αυτή η οποία θα σε βρει. Εάν η καρδιά σου ευθυγραμμιστεί με το γεγραμμένο λόγο, ευχαριστούμε τον κύριο. Εάν η καρδιά σου ευθυγραμμιστεί με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εάν ειλικρινία αναζητήσει και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Ευχαριστούμε τον κύριο. Γιατί δεν είναι μακράν από εμά. Γιατί ο κύριο ευαρεστείτε και αρέσκεται στο να ενεργεί μέσα στη ζωή των ανθρώπων οι οποίοι τον επιζητούν και τον αναζητούν και τον καλούνε με ευθύτητα και με ειλικρίνη ευχαριστούμε τον Κύριο, ε. ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και πραγματικά τον εζήτουν και οι όχλοι εζήτουν αυτόν και ήλθαν προς αυτόν και κράτουν αυτόν για να μην αναχωρήσει από αυτόν. Βρήκε τον Χριστό, κράτα τον. Ενέργησε ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Μείνε κοντά Του, προσκολήσου σε Αυτόν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δούλωσε τον εαυτόν σου πάνω στο γεγραμμένο λόγο και μην ξεκλίνεις δεξιά ή αριστερά. Αλλά είδε ότι αυτή είναι η οδός η οποία θα σε φέρει στην αιώνια ζωή. Αυτή είναι η οδός η οποία θα σε φέρει στην παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η οδός την οποία έχει επιλέξει ο ίδιος ο Κύριος για να εισέλθει πλούσια μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Είναι αυτός λοιπόν όπου σήμερα και εσέναν και εμένα, αλλά και όλους όσους επικαλεστούν το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, θα τους ακούσει, θα τους ευεργετήσει, θα τους θεραπεύσει, γιατί δεν τελείωσε το έργο του Θεού, γιατί συνεχίζεται το έργο του Θεού, γιατί πράγματι ευχαριστούμε τον Κύριο, η οδός του Κυρίου είναι αποκα, αποκεκαλυμμένη μπροστά μας και σε αυτήν θα περπατήσουμε και σε αυτήν θα ενμείνουμε με τη χάρη και τη δύναμη του Άγιου Θεού την οποία θα αντλήσουμε μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μην διστάσεις λοιπόν. Μην αποκάμεις λοιπόν. Μην αναρωτηθείς αν σήμερα ο Κύριος μπορεί και σένα να σε θεραπεύσει. Πίστεψε και με αυτή την πίστη πλησίασε σε Αυτόν και είπε και εμένα Κύριε. Όπως όλους αυτούς τους οποίους μέσα στην Αγία Γραφή διαβάζω. Οι οποίοι είναι άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς και μένα κύριε, έκτινον την κρατεά σου, εξάπλωσε το βραχιονά σου, ακούμπησε αυτή την ώρα κάθε άνθρωπο ο οποίος επικάλλεται το όνομά σου εν ειλικρινία και εν αγαθότητα. Και είναι αυτός, ευχαριστούμε τον Κύριο, ο οποίος θα σου δώσει την αγαθή μερίδα και θα σου δώσει την αγαθή μερίδα για να μπορείς και εσύ να γίνεις ένας άνθρωπος της βασιλείας των ουρανών ένα τέκνο της βασιλείας των ουρανών, ένας άνθρωπος ελεημένος, ο οποίος πλέον θα κηρύττει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού εν λόγο, εν έργο, εν δυνάμει, πιστεύοντας ότι αυτός ο οποίος άρχισε το καλό έργο θα το κάνει σε σένα και σε όλους μας τέλειο και ολόκληρο. Ας μην αμφιβάλλουμε λοιπόν και ας περιμένουμε με πίστη την ενέργεια του Θεού στη ζωή μας. Ας μην αμφιβάλλουμε ότι αυτός μπορεί να κάνει τα πάντα. Ας μην ολιγοπιστούμε και ας το αφήσουμε, ευχαριστούμε τον Κύριο, τον τόπο για να μπορεί να ενεργεί εκείνος. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, ανάμεσά μας, με την ίδια εξουσία, με την ίδια δύναμη για να τρέξει η φήμη του Ευαγγελίου και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου μέσα σε κάθε καρδιά, σε όλη την πατρίδα μας, σε κάθε πόλη, σε κάθε οικογένεια και να δούμε πραγματικά τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό να δοξάζεται και να μεγαλύνεται ανάμεσά μας. Είθε ο Θεός να μας ευλογήσει όλους μας, είθε ο Θεός να μας κρατήσει στη χάρη, στη χάρη του όλους μας, Ηθε να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα του και την εξάπλωση του Ευαγγελίου όλους μας και να γίνουμε άνθρωποι οι οποίοι θα εξαγγείλουμε τις αρετές του Ευαγγελίου, τις αρετές του Ιησού Χριστού μας. Αμήν.